Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενέκρινε πακέτο βοήθειας 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποιεί τους πολίτες του ότι η Ρωσία είναι πιθανό να εξαπολύσει επιθέσεις τα Χριστούγεννα και του προέτρεψε να λάβουν υπόψη τους τους συναγερμούς αεροπορικών επιδρομών. Στο μέτωπο τη διπλωματία και τη οικονομία, η Ρωσία σχεδιάζει να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 5% έω 7% στι αρχές του 2023, απαντώντα στο πλαφόν σόργο πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα τη, σταματώντα τι πωλήσει σε χώρε που τι υποστηρίζουν, δήλωσε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Αλεξάνδρ Νόβακ στη Ρωσική Κρατική Τηλεόραση. Από την πλευρά τη, η Ουκρανία θα εντείνει τι διπλωματικέ προσπάθειε στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία για να εκμεταλλευτεί το κολοσσιαίο οικονομικό momentum, ανέφερε ο πρόεδρο Ζελένσχη. Παράλληλα, τρει Ιαπωνικέ ασφαλιστικέ εταιρείε θα σταματήσουν να ασφαλίζουν πλοία σε όλα τα ρωσικά ύδατα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επηρεάζοντα ενδεχομένω τι εισαγωγέ ενέργεια τη Ιαπωνία όπω το υδροποιημένο φυσικό αέριο, ανέφερε η εφημερίδα Nike. Ταυτόχρονα η Βόρεια Κορέα αρνήθηκε ότι προμήθευε πυρομαχικά στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία αφού η Ουάσινγκτον είπε ότι η Πιόν Γιάνγκ είχε παραδώσει απλά στην ομάδα Βάγνερ. Ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής ρωσικής παραστρατιωτικής εταιρείας Γευγένη Πρικόζιν απέρριψε τον ισχυρισμό ως κουτσομπολιό και σπέκουλα. Οι βρετανικέ μυστικέ υπηρεσίε πιστεύουν ότι ένα βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για τι αεροσικέ επιθετικέ επιχειρήσει στην Ουκρανία είναι η έλλειψη ρωσικών πυρομαχικών, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Υπουργείο Άμυνα τη Βρετανία στο Twitter. Στο Λονδίνο πιστεύεται ότι η Ρωσία πιθανότατα έχει περιορίσει τι επιθέσει πυράβλων μεγάλου βελληνικού κατά τη ουκρανική υποδομή σε περίπου μία φορά την εβδομάδα λόγω τη περιορισμένη διαθεσιμότητα πυράβλων cruise. Η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει μαζικέ ή μεμονωμένε πυραυλικέ επιθέσει σε σημαντικού Ουκρανικού στόχου την παραμονή των εορτών, δήλωσε η μονομενε πυραυλικε Γκουμενιούκ, εκπρόσωπο τη επιχειρησιακή διοίκηση Ιούγκ. Υπενθυμίζεται ότι τώρα η ομάδα πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα έχει αυξηθεί σε 11 πλοία συμπεριλαμβανομένων τριών οχημάτων εκτόξευση, ένα από αυτά είναι υποβρύχιο, 20 πύραυλοι καλύμπρ είναι έτοιμοι για εκτόξευση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.